καλωσορίζουν όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι ο τελευταίος αγώνας του Euro 2020. Ένα τουρνουά που για άλλη μια φορά μεταμορφώθηκε με αλλαγές στα προκληματικά και με συνδιοργάνωση πολλών κρατών, δίχως να σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ. Πετυχαίνει ένα ονειρωμένο γκολ. Εκπληκτική κίνηση και εκπληκτικό γκολ από έναν απλά εκπληκτικό παίκτη. Τα μηνύματα που στέλνει προς αντιπάλους νομίζω ότι θα πρέπει να τους ανησυχήσουν. Βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και προβλέπω ότι σήμερα θα τους ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Όσο και καλός να είναι αυτός που σκοράρει, τον γκολ από στημένη φάση καταλογίζεται πάντα στην άμυνα. Αυτός ο παίκτης είναι εκπληκτικός στις στημένες φάσεις. Είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Με αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Το πρώτο γκολ είναι πάντα πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον σε έναν τελικό σαν κι αυτόν. Κρυχόβια προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Τζόρνταν Χέντερσον. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η ΠΕΚ δοκιμάζει ένα. Παραλίγο να την πατήσει εδώ το νοτοφύλακα. Αν έμπαινε θα ήταν ένα άκρο θεαματικό γκολ. Τέτοιες φάσεις περιμένει ο κόσμος από έναν τελικό. Θα σεντράρει. Γυρνάει και καλά. Ναι, είναι γκολ. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Λουκούμι η σέντρα. Ήταν μισό γκολ από μόνη της. Πολύ δυνατός παίκτης. Δείχνει πως έχει πλουραλισμό και άνεση στο σκοράρισμα. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Το 1-0 ήταν αρκετά. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Γίνεται η μακρινή παλιά. Αλλά δεν είναι και τόσο ακριβίας. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Βγάζει τη σέντα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Μπήκε αποφασιστικά στον αντίπαλο. Ο παίκτης έκανε μια υπέροχη προσπάθεια. Όχι, δεν μπήκε. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Είναι αυτό. Πολύ κρίμα. Συμβαίνει μερικές φορές δυστυχώς. Αλλά κανείς δεν θέλει να δέχεται γκολ σαν αυτό. Έστω και έτσι κατάφεραν τελικά να σκοράρουν. Όπηκε αποτελεσματικά από τους αντιπάλους. Μάλλον χρειαζόταν περισσότερο χώρο. Κρυχόβια ψάχνει τη σύρτη πάσα. Για να δούμε τι θα κάνει. Λεβαντόφσκι! Σκόρα!
πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Ξεκινά και πάλι ο αγώνας, με τη διαφορά των τερμάτων να μειώνεται στα δύο. Επιχειρεί το γέμισμα. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Δεν μπόρεσε να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η φάση. Ο Χέντερσον με την μπάλα. Με τάκλιν δοκιμάζει να πάρει την μπάλα. Ράσφορντ. Σεντράρει ο Ράσφορντ. Νομίζω μπορούσε να... Και με αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Μπορούμε να πούμε πως ήταν για γερά νερό. Για πες μας. Ποιες είναι οι σκέψεις για τα όσα μας προσέφερε το πρώτο αυτό μέρος του τελικού? Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαν πολύ καλή απόδοση στο πρώτο μέρος. Τώρα είναι στο χέρι του προπονητή τους να τους ανεβάσει το ηθικό στα αποδυτήρια, να κάνει και μερικές αλλαγές στην τακτική, μπας και του πάρουν το μάτς. Και να, θα κάνουν τη σέντρα. Για να ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να εσωφαρίσουν, χρειάζεται πολύ καλό αγωνιστικό πλάνο σε αυτό το ημίχρονο. Πειθαρχία. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Ράσφορντ. Όξλεϊ Τσάμπερλεϊν. Θα τελειώσει τη φάση και νέα ευκαιρία. Φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Ω, τα έκανε θάλασσα. Είναι σε θέση τέτοιου τάρι. Χτυπά στο δοκάρι και φεύγει μακριά. Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Καραδοκούσε εκεί και τσίπησε την μπάλα. Μεγάλη ανοβουμπούλα και στα μετώπισταν, αλλά χρειάστηκε και μαστροριά για να πει το γκολ. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Η Πολωνία θα κάνει την αλλαγή εφόσον διακόπηκε το παιχνίδι. Και να που η διαφορά είναι στα τρία τέρματα τώρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Γκριχόβιακ. Γκριχόβιακ! Πολύ καλή επέμβαση από τον goalkeeper. Τουλάχιστον δεν το βάζουν κάτω. Εδώ βλέπουμε πως δοκιμάζουν το πόδι τους και από μακριά. Ποιος ξέρει, μπορεί και κάποιο να τους κάτσει. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Στέρλινγκ μπήκε πιστεύω για να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Και τρεξίματα έχει και άρτια τεχνική κατάρτιση. Στέρλινγκ την μπάλα μπροστά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προχωράει μόνος του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κι άλλη μια παλιά μέσα και με το κεφάλι πάει για γκολ. Ελάχιστα πιο κάτω να υποπάει.
Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Όχι, τελικά δεν θα περάσει αυτή η κάρτα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα επιχειρεί το σου. Ο διαιτητής λέει ήταν offside και τον γκολ ακυρώνεται. Δεν είναι καθόλου χαρούμενος. Νόμιζε ότι σκόραρε, αλλά γύρισε και είδε ότι είχε σηκωθεί σημαία για offside. Αν και ζήσαμε κάποιες στιγμές αναποφασιστικότητας, η απόφαση ήταν σωστή. Η Αγγλία ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή η απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Χέντερσον έβαλε, βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ. Ευκαιρία ο Κέιν. Ράσφορντ. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Ντάνι Ρόουζ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Είναι καλό το κατέβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Θα γεμεί κεφαλιά. Να και το σφύριγμα της λήξης. Με μάχη έφτασαν ως τον τελικό αποκλείοντας κάποια μεγάλα ονόματα στον δρόμο. Η καταπληκτική ιστορία όμως λύγει εδώ. Το τελικό στάδιο. Αυτές οι στιγμές είναι οδυνηρές και μένουν χαραγμένες στην μνήμη παιχνών και πειράτων. Στο τέλος ενός τέτοιου μαραθωνίου